Το φιλοσοφικό ρεύμα του Πραγματισμού συνδέθηκε εξ αρχή με το πολιτισμικό πλαίσιο τη Αμερική κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Ο Πραγματισμό γίνεται συνώνυμο του ατομικισμού, του υλισμού, τη επιχειρηματικότητα και τη αποθέωση τη πράξη που επικρατεί στην κουλτούρα του νέου κόσμου ο πραγματισμός αποτελεί πρωτίστως μια φιλοσοφία της πράξης η οποία επιχειρεί να υπερβεί τον καρτεσιανό διεισμό υποκειμένου και αντικειμένου μέσα από την ερμηνεία της πρακτικής της σύγχρονης πειραματικής επιστήμης. Ο πραγματισμός δεν περιορίζεται στα γνωσιοθεωρητικά προβλήματα της φιλοσοφίας του υποκειμένου Καταπιάνεται επίσης με την πρακτική φιλοσοφία, αναπτύσσει μια ηθική και πολιτική φιλοσοφία στη βάση της κατανόησης της επιστημονικής πρακτικής που μας προσφέρει. Ο Charles Σόντερ Peirce, ο William James και ο John Dewey είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του πραγματισμού. Η γένεσή του μπορεί να εντοπιστεί στη δημοσίευση δύο κειμένων του Peirce ανάμεσα στο 1877 και 1878. Εξηγεί πώς επέλεξε τον όρο «πραγματισμός» και τη φιλοσοφία του εξαιτίας της μαθητίας τους στην καντιανή φιλοσοφία. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας θεωρίας ήταν η αναγνώριση μιας αδιαχώριστης σύνδεσης μεταξύ της έλογης γνώσης και του έλογου σκοπού. Και αυτή η σκέψη ήταν εκείνη που καθόρισε την προτίμηση του ονόματος «πραγματισμός». Βασική θέση του πραγματισμού είναι η απόρριψη της δυνατότητας ενός αρχιμίδιου σημείου απόλυτης θεμελίωσης της γνώσης. Η φιλοσοφία δεν εκινεί την έρευνά της από κάποιο είδους σημείο, το οποίο συλλαμβάνεται ενορατικά και στη συνέχεια οικοδομείται πάνω του το σύνολο της γνώσης, όπως το καρτεσιανό κόγκητο. Ο φιλόσοφος κατέχει πάντα ένα σύνολο γνώσεων και νοημάτων που θεωρεί δεδομένα. Το κύριο γνωσιοθεωρητικό ζήτημα που προκύπτει δεν είναι η θεμελίωση της γνώσης, αλλά η διαμόρφωση πεπιθήσεων. Διακρίνει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διαμορφώνονται οι πεπιθήσεις. Την ισχυρογνωμοσύνη, την αυθεντία, τον απριορισμό και την επιστημονική έρευνα. Ο Πίρς καταλήγει πως η επιστημονική έρευνα αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη δυνατότητα, διότι ακολουθεί δημόσια και εντελώς ελέγξιμα μεθοδολογικά βήματα. Ω εκ τούτου, σκοπό τη επιστημονική έρευνα είναι η άρση τη αμφιβολία, η οποία προκαλεί αμηχανία και δυσαρέσκεια μέσα από τη διαμόρφωση μια πεποίθηση. Η θέση αυτή αντιβαίνει στη συνήθεια εικόνα που έχουμε για το σκοπό τη επιστήμη. Θεωρούμε συνήθω πω η επιστήμη στοχεύει όχι απλώ στη διαμόρφωση μια πεποίθηση, αλλά στη διαμόρφωση μια αληθού πεποίθηση, η οποία θα καταδεικνύει πώ πραγματικά είναι τα πράγματα. Ωστόσο ο Πίρς υποστηρίζει πως μια τέτοια στόχευση αποτελεί απλώς ταυτολογία. Το μοναδικό αντικείμενο της έρευνας είναι η διαμόρφωση της γνώμης. Είναι σαφές πως τίποτα έξω από την σφαίρα της γνώσης μας δεν μπορεί να είναι αντικείμενό μας διότι δεν επηρεάζει το νου, δεν μπορεί να είναι κίνητρο για μια νοητική προσπάθεια υποστήριζε ο Πίρς. Το περισσότερο που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι πως αναζητούμε μία πεποίθηση που θα θεωρούμε πως είναι αληθής. Αλλά θεωρούμε αληθή κάθε πεποίθησή μας και έτσι αυτός ο ισχυρισμός είναι απλή ταυτολογία. Ο Πίρς αρνείται την ταύτιση της αλήθειας με μία ατομική πεποίθηση και πολύ περισσότερο με την ικανοποίηση του υποκειμένου. Δέχεται πως η αλήθεια είναι η τελική συμφωνία της ερευνητικής κοινότητας. Βασική θέση του πραγματισμού είναι επίσης η σύνδεση της σκέψης με τη δράση. Ο Πίρς επιτυγχάνει αυτή τη σύνδεση με δύο τρόπους. Πρώτον, η πεποίθηση δεν δηλώνει απλώς ένα περιεχόμενο, αλλά και έναν κανόνα δράσης. Ουσία της πεποίθησης είναι η καθιέρωση μιας έξι και τα διαφορετικά είδη πεποίθησεων διακρίνονται με βάση τους διαφορετικούς τρόπους δράσης που προκαλούν. Δεύτερον, η έννοια που διαθέτει το υποκείμενο για ένα αντικείμενο συμπυκνώνεται στα αποτελέσματα, στις πρακτικές συνέπειες που έχει το αντικείμενο. Η ταύτιση της έννοιας του αντικειμένου με τα αποτελέσματά του διαμορφώνει το πραγματιστικό αξίωμα, μαξίμ. Εξετάστε ποια αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έχουν πρακτικές συνέπειες, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει το αντικείμενο της έννοιάς μας τότε η έννοια αυτών των αποτελεσμάτων που έχουμε είναι η συνολική έννοιά μας για το αντικείμενο, έλεγε ο Πύρς. Το πραγματιστικό αξίωμα μας προτρέπει να αναζητήσουμε το νόημα των ενιών στις νοητές του συνέπειες. Με άλλα λόγια, αποτελεί μία μέθοδο διασαφήνισης των ενιών. Τα ενδιαφέροντα του William James 1842-1910 ήταν ευρύτερα από εκείνα του Pierce. Ασχολήθηκε με την ψυχολογία, την εκπαίδευση, τη γνωσιοθεωρία και τη μεταφυσική, αλλά και με τη φιλοσοφία της θρησκείας. Για τον James, η μέθοδος του πραγματισμού είναι πρωταρχικά μια μέθοδος διευθέτησης μεταφυσικών διαμαχών που διαφορετικά ενδέχεται να ήταν ατέρμονες. Η μέθοδος του πραγματισμού σε τέτοιου είδους περιπτώσεις έγκυται στο να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάθε έννοια διερευνώντας αντίστοιχες πρακτικές στις συνέπειες. Αν δεν μπορούμε να διαγνώσουμε καμιά πρακτική διαφορά, τότε οι εναλλακτικέ έννοιε σημαίνουν πρακτικά το ίδιο πράγμα και κάθε διαμάχη είναι άσκοπη. Στη σκέψη του Τζέιμ, το πραγματικό αξίωμα δεν είναι μέρο μια θεωρία νοήματο, αλλά κριτήριο για την αλήθεια μια πρόταση. Αληθείς παραστάσεις είναι εκείνες που μπορούμε να τις αφομοιώσουμε, να τις επικυρώσουμε, να τις βεβαιώσουμε και να τις επαληθεύσουμε, ενώ ψευδείς είναι εκείνες που δεν μπορούμε, έλεγε ταυτίζει δε την επαλήθευση με την αποδοτική καθοδήγηση μέσα στην εμπειρία. Τονίζει πως μπορείτε να πείτε σχετικά με αυτή την παράσταση πως είναι χρήσιμη επειδή είναι αληθής ή ότι είναι αληθής επειδή είναι χρήσιμη. Και οι δύο αυτές φράσεις σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ταύτιση της αλήθειας μιας ιδέας με την αποδοτικότητά της δέχθηκε την αυστηρή κριτική αλλά δικαιολογημένη σε ένα βαθμό κριτική. Ο πραγματισμός του Ντιούι 1859-1952 αναπτύσσεται πάνω σε ένα νατουραλιστικό υπόβαθρο που διαμορφώθηκε μέσα από τη φιλοσοφική ερμηνεία της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης. Ο νατουραλισμός του διαφοροποιείται από το σύγχρονο φυσικαλισμό ο οποίος αντιλαμβάνεται τα φυσικά φαινόμενα ως φαινόμενα της φυσικής αλλά και από τον ηλισμό ο οποίος ανάγει την ύλη σε πρωταρχική αιτία του κόσμου. Ο νατουραλισμός του δεν είναι ένα σύνολο αυστηρών θέσεων, αλλά μια δέσμη μεθοδολογικών αρχών. Η έννοια της συνέχειας δηλώνει την απόρριψη κάθε είδους διεισμού και χάσματος στη φύση. Ω εκ τούτου, απορρίπτεται η ύπαρξη υπερβατικών όντων ή ενό μη εμπειρικού λόγου. Τίποτα δεν υπάρχει σε πλήρη απομόνωση. Κάθε τι βρίσκεται πάντα σε ένα πλαίσιο σχέσεων, αναζητεί μια πρωταρχική, ολιστική ενότητα, στην οποία τα αισθητηριακά ερεθίσματα, οι συνθέσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και οι σωματικές αντιδράσεις δεν θα εκλαμβάνονται ως ξεχωριστές και ολοκληρωμένες οντότητες, αλλά ως αναλυτικές διακρίσεις και λειτουργικοί παράγοντες της ολότητας. Ονομάζει αυτή την πρωταρχική ολότητα «συντονισμό». Η ανθρώπινη συμπεριφορά κατανοείται ολιστικά και όχι ως απλή διαδοχή μηχανικά διαρθρωμένων πράξεων. Πραγματισμός είναι η φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία αληθές είναι μόνο ότι πρακτικά ωφελεί στη ζωή. Σύμφωνα με τον πραγματισμό, η πράξη έχει προτεραιότητα έναντι της θεωρίας, καθώς και η εμπειρία έναντι των αμετάβλητων αρχών. Οι ιδέες, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του πραγματισμού, δανείζονται τα νοήματά τους από τις συνέπειές τους και την αλήθεια τους, που προκύπτει από την επαλήθευσή του. Αν πείτε το γυαλί είναι εύθραυστο, αυτό σημαίνει ότι αν το χτυπήσετε με ένα σφυρί θα γίνει κομματάκια. Αυτό είναι που καθιστά αληθή την απόφανση το γυαλί είναι εύθραυστο. Δεν υπάρχει κάποια όρατη ιδιότητα ευθραυστότητα στο γυαλί ανεξάρτητα από το τι θα του συμβεί αν το χτυπήσετε. Η απόφαση το γυαλί είναι εύθραυστο είναι αληθής λόγω αυτών των πρακτικών συνεπειών η απόφανση το γυαλί είναι διάφανο είναι αληθής επειδή μπορούμε να δούμε μέσα από το γυαλί όχι λόγω κάποιας μυστηριώδους ιδιότητας στο γυαλί. Αλήθεια είναι αυτό που λειτουργεί αλλά ήταν κάπως αόριστο ως προς το τι σημαίνει λειτουργεί. Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη αλήθεια σημαίνει αντιστοιχεία με τα γεγονότα. Σύμφωνα με την πραγματιστική θεωρία του James περί αλήθειας, αυτό που καθιστά αληθή την πρόταση «Η γάτα βρίσκεται πάνω στο χαλί» είναι ότι αν την πιστέψουμε θα υπάρχουν ωφέλιμα πρακτικά αποτελέσματα για μας, λειτουργεί για μας. Για παράδειγμα, το να πιστέψουμε ότι η γάτα βρίσκεται πάνω στο χαλί έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να παίξουμε με το κατοικίδιο χάμστερ μας προτού φύγει η γάτα. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός υπάρχει. Οι βασικές απαντήσεις είναι ναι, είναι αλήθεια ότι ο Θεός υπάρχει. Όχι, δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός υπάρχει. Και δεν γνωρίζω. Αυτές οι θέσεις έχουν όνομα. Θεϊσμός, αθεϊσμός και αγνωστικισμός αντίστοιχα. Όσοι λένε ναι, είναι αλήθεια ότι ο Θεός υπάρχει, συνήθως εννοούν πως κάπου υπάρχει ένα υπέρτατο όν και ότι η απόφαση «ο Θεός υπάρχει» θα ήταν αληθής ακόμα και αν δεν υπήρχαν ποτέ άνθρωποι. Η απόφανση «Ο Θεός υπάρχει» και η απόφανση «Ο Θεός δεν υπάρχει» είναι είτε αληθής είτε ψευδής. Αυτό όμως που τις καθιστά αληθής ή ψευδής δεν είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε για αυτές. Είναι αληθής ή ψευδής ό,τι και αν πιστεύουμε για αυτές. Απλώς ελπίζουμε να έχουμε δίκιο όταν τις σκεφτόμαστε. Ο Τζέιμς ανέλησε διαφορετικά την απόφανση «Ο Θεός υπάρχει». Σκέφτηκε ότι είναι αληθής, αυτό που την καθιστούσε αληθή ήταν ότι κατά τη γνώμη του είναι μια ωφέλιμη πίστη. Για τον Τζέιμς όταν λέμε ο Θεός υπάρχει είναι μια αληθής απόφανση σημαίνει απλώς ότι λέμε πως είναι καλό για τον πιστό που πιστεύει. Για τον Τζέιμς το υποτιθέμενο γεγονός ότι η πίστη στον Θεό λειτουργεί ικανοποιητικά ήταν αυτό που καθιστούσε αληθή την απόφανση ο Θεός υπάρχει. Και για τα περισσότερα παιδιά τουλάχιστον, επίση, η πίστη στον Άγιο Βασίλη είναι θαυμάσια. Λειτουργεί για τα παιδιά να συγκεντρώνονται στι μέρε μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, να περιμένουν τα δώρα του, να παίζουν γύρω από το Χριστούγεννιάτικο δέντρο. Μάλιστα, τα Χριστούγεννα για τα παιδιά είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ωστόσο, η πίστη στον Άγιο Βασίλη λειτουργεί για τα παιδιά, αλλά δεν λειτουργεί για όλου. Αν οι γονεί πίστευαν πω ο Άγιο Βασίλη θα έφερνε δώρα στην παραμονή των Χριστουγέννων, τότε δεν θα πήγαιναν στην αγορά για να αγοράσουν δώρα για τα παιδιά του. Μόλι θα έφτανε το πρωινό των Χριστουγέννων, θα συνειδητοποιούσαν ότι η πίστη πω ο Άγιο Βασίλη υπάρχει δεν είχε λειτουργήσει. Άραγε, αυτό σημαίνει ότι για τα παιδιά είναι αληθέ ότι ο Άγιο Βασίλη υπάρχει, αλλά για του περισσότερου ενήλικε είναι ψευδέ, έτσι δεν καθίσταται άραγε η αλήθεια υποκειμενική, ένα ζήτημα του πώς νιώθουμε για τα πράγματα παρά για το πώς είναι ο κόσμος. Η μέθοδος του πραγματισμού σύμφωνα με τον James είναι να ερμηνεύσει κάθε έννοια αναζητώντας τις ιδιαίτερες πρακτικές της συνέπειες ονόμασε την εκδοχή του πραγματισμού του εργαλειοκρατία, ισχυριζόμενο ότι ο κόσμο δεν γίνεται αντιληπτό παθητικά, αλλά μέσω ενεργού χειρισμού του περιβάλλοντο μέσα από μια διαδικασία μάθησης. Για να επιτύχουμε απόλυτη σαφήνεια στις σκέψεις μας για ένα αντικείμενο, χρειάζεται μόνο να εξετάσουμε ποια εύλογα πρακτικά αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτό το αντικείμενο, ποια συναισθήματα πρέπει να προσδοκούμε από αυτό και γιατί είδους αντιδράσεις πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Συνοψίζοντας, μια ιδέα είναι αληθή στο βαθμό που το να πιστεύουμε σε αυτήν είναι επωφελές για τη ζωή μας. Το ότι είναι καλή από τη στιγμή που αποφέρει κάποιο όφελο, είναι κάτι που με ευχαρίστηση το αποδεχόμαστε. Ο μόνο έλεγχο στον οποίο ο πραγματισμό υποβάλλει μια πιθανή αλήθεια έγκυται στο ότι επιτυγχάνει την καλύτερη καθοδήγησή μα στο τι ταιριάζει καλύτερα σε κάθε μέρο τη ζωή και συνδυάζεται με το σύνολο των απαιτήσεων τη εμπειρία χωρί να παραλείπεται τίποτα. Εάν οι θεολογικέ ιδέε μπορούσαν να επιτελέσουν κάτι τέτοιο. Και πιο συγκεκριμένα, αν η έννοια του Θεού αποδεικνυόταν ότι το κάνει, πώ θα μπορούσε ο πραγματισμό να αρνηθεί ενδεχομένως την ύπαρξη του Θεού. Ο πραγματισμό, σύμφωνα με τον James, θέτει το συνηθισμένο του ερώτημα. Αν δεχθούμε ότι μια παράσταση ή πεποίθηση είναι αληθή, ποια συγκεκριμένη διαφορά θα επιφέρει στην πραγματική ζωή κάποιου το ότι είναι αληθή, πώ πραγματώνεται αυτή η αλήθεια, Ποιε εμπειρίε θα ήταν διαφορετικέ από εκείνε που θα λάμβαναν χώρα αν η πεποίθηση ήταν ψευδή. Ποια είναι εν ολίγηση τρέχουσα αξία τη αλήθεια με εμπειρικού όρου. Η αξία των παραστάσεων έρχεται πρωταρχικά από την πρακτική σημασία των αντικειμένων του για εμά. Οι αλήθειε αναδύονται από γεγονότα, αλλά βυθίζονται πάλι σε γεγονότα και προστίθενται σε αυτά και τα γεγονότα με τη σειρά τους δημιουργούν ή αποκαλύπτουν μια νέα αλήθεια και το ίδιο συμβαίνει αέναα.